Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο αφορά την πετυχημένη χορεσπερίδα που διοργάνωσε η εφημερίδα Παρικιακή, γιορτάζοντας τα 45 χρόνια από την ίδρυσή της. Η χορεσπερίδα έλαβε χώρα στο Regency Bucketing Suite την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Η βραδιά ξεκίνησε με πλούσιο φαγητό και ακολούθησαν ομιλίες. Στο κατάμεστο χώρο του Regency έδωσαν το παρόν εκατοντάδες ομογενείς και ανάμεσά τους, μεταξύ άλλων, ήταν ο κύριος Χρήστος Αλέκου, ο οργανωτικός γραμματέας και μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ο Ευρωβουλευτής Νιαζή Κιζιγιουρέκ, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κ. Χρήστος Καραολής, ο Χρήστος Τουτών, πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ, ο Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου, πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ανδρέας Γρηγορίου, επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ και άλλοι πολλοί. Συντονιστής της βραδιάς ήταν ο διευθυντής της Παρικιακής Εφημερίδας, κ. Πάμπος Χαραλάμπους. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε το καλωσόρισμα από τον κύριο Χαραλάμπους και σύντομο χαιρετισμό από τον κύριο Χρήστο Αλέκου προς όλους τους ομογενείς. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στην απόψινή μας χορεσπερίδα για να γιορτάσουμε μαζί όλοι τα 35 χρόνια της, 45 χρόνια της Παρικιακής. Εξέχασα κι εγώ. Συγχύστηκα κι εγώ. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Είναι το άγχος, νομίζω, και έπιασε μελίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε όλοι, που μας κάνετε όλοι να είσαστε εδώ αυτόν το βράδυ. Μαζί μας είναι και ο Χρήστος Αλέκου, ο κεντρικός οργανωτικός γραμματέας, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, που ήρθε από την Κύπρο ειδικά για αυτήν τη χοροεσπερίδα και τον ευχαριστούμε. Μαζί μας έχουμε και τον Κύπριο Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Νιαζή Κιζιγιουρέκ. Τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρήστον Καραολή. Τον πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ Παγκοσμίως, Χρήστον Τούτον. Πρόεδρο ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, Κωνσταντίνων Αλεξάνδρου. Και φυσικά τον επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας, Ανδρέα Γρηγορίου. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή διακοπή για να δώσω τον λόγο στον σύντροφο τον Χρήστο του Αλέκου να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα καταρχήν να σας μεταφέρω τον θερμό χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του φίλου του άντρου του Κυπριανού, αλλά και των υπολείπων στελεχών μελών της Κεντρικής Γραμματείας και του Πολιτικού Γραφείου. Κατά δεύτερον, θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς, τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, που πέτυχαν μέσα σε ιδιάζουσες συνθήκες να διατηρήσουν ζωντανή την εφημερίδα της Παρικιακής, να διατηρήσουν ζωντανή τη φωνή της Κύπρου μας, τη φωνή των Κυπρίων αποδήμων. Χίλια μπράβο αξίζουν σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, προσπαθούν όχι μόνο στη διατήρηση της εφημερίδας, ακόμα και στη βελτίωση της. Φίλες και φίλοι, θα ήταν από μέρους μου σοβαρό λάθος σε αυτόν τον πολύ σύντομο χαιρετισμό να μην αναφερθώ έστω επιγραμματικά στο Κυπριακό και στις προσπάθειες που γίνονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη με την αποτυχία ακόμα μιας προσπάθειας, όπως ήταν η κατάληξη στο Crans Montana, ασφαλώς και μας έχει απογοητεύσει. Από την άλλη όμως, τώρα είναι σε εξέλιξη μια νέα προσπάθεια, η οποία έχει ως ορόσημο τη συνάντηση της Τριμερούς με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του κυρίου Ακκιντζή, και η οποία συνάντηση
θα πραγματοποιηθεί την 25η Νοεμβρίου. Είναι μια νέα προσπάθεια που για μας είναι μια νέα ελπίδα και είναι για μας πολύ σημαντικό να διατηρείται ζωντανή αυτή η ελπίδα. Γιατί γνωρίζουμε ότι το αντίθετο, μέσα στην απογοήτευση δηλαδή να πούμε φτάνει και να ψηλώσουμε τα χέρια, θα σημάνει την ίδια στιγμή των μοιρασμών της πατρίδας μας. Θα σημάνει τη διχοτόμηση και μάλιστα με την επίσημη σφραγίδα. Γι' αυτό χρειάζεται από μέρους μας υπομονή και επιμονή και σταθερότητα στις πάγιες και διαχρονικές θέσεις μας για λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως αυτή καθορίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να το λέμε και να το πιστεύουμε και να φαίνεται ότι το πιστεύουμε, διακηρύσσοντας όσο πιο καθαρά γίνεται, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, ότι η δική μας πλευρά είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προσέλθει στις συνομιλίες με την θέση ότι αυτές θα συνεχιστούν από εκεί που έμεινα στο Κράτος Μοντανά, στη βάση του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και των μέχρι τώρα συγκλήσεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ποια είναι η Τουρκία, φίλες και φίλοι, το γνωρίζουμε όλοι. Το θέμα για μας είναι είτε να κάμψουμε την αδιαλλαξία της Τουρκίας, είτε να την εκθέσουμε αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας την αδιαλλαξία της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανά συγχαρητήρια για αυτήν την καταπληκτική εκδήλωση από τους συντελεστές. Να αφήσουμε λίγο τα πολιτικά κατά μέρος και να πούμε δύο κουβέντες γιατί γιορτάζουμε εδώ με αυτήν τη χωροεσπερίδα έτσι ζωντανά στα 45 χρόνια της Παρικιακής. Σήμερα γιορτάζουμε 45 χρόνια και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που μου κάνατε και είστε εδώ μαζί μας. Γιορτάζουμε αυτόν τον μεγάλο επίτευγμα και δεν είναι αποκλειστικά εναπόκειται στον Πάμπο μόνο, αλλά η προσπάθεια είναι συλλογική. Εκεί στο τραπέζι 22 έχουμε το προσωπικό της Παρικιακής που δουλεύει συνεχώς για να βγαίνει η Παρικιακή κάθε εβδομάδα. Στο τραπέζι 24 έχουμε τους συνεργάτες της Παρικιακής που εργάζονται αφιλοκερδώς. Και θέλω να το τονίσω αυτόν, αφιλοκερδώς, για να βγει η εφημερίδα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους εργανισμούς που διαφήμισα σε αυτόν το λεύκομα. Τους υπερευχαριστώ που πάντοτε είναι δίπλα μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα άτομα τα οποία έδωσαν δώρα για το λαχείον που θα γίνει μετά ο νεόφυτος, θα περάσει από όλα τα τραπέζια να πουλήσει λαχεία. Έχουμε πολύ καλούς λαχνούς, πολύ καλούς δώρα και ελπίζω όλοι σας να συνεισφέρετε. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Κωστάκη Σταύρου, το Cost of London, που μας έδωσε δώρο 500 λίρες, a gift voucher. Το Hellenic Sita, που μας έδωσε έναν δώρο 280 λίρες για τη συνδρομή, ολόκληρη συνδρομή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Παρικιακή που έδωσε δύο εισιτήρια με την επιστροφή στην Κύπρο off-peak period φυσικά, Φεβρουάριο-Μάρτι. Ως επίσης και δύο gift vouchers από το φίλο μας τον Αργύρη. Τον ευχαριστούμε. Αλλά last but not least, τους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης. Το φίλο μου τον Κώσταντο Σακάν, τον ευχαριστούμε. Το Premier Finance and Mortgages, το φίλο μου τον Ανδρέα τον Λιονταρίν. Όποιος θέλει mortgages θα πάει κοντά του και είναι σίγουρος ότι θα του κάνει και discount. Σι Μάικολ εν Κόλ, το φίλο μου τον Χρυσάφιν που πάντοτε
είναι μαζί μας. Η γιορτή του κρασιού, η χορός της Παρεγκυνιακής ή οτιδήποτε άλλο το ζητήσουμε, πάντοτε δίνει απλόχερα. Το Παμινώντας Ρέστοραν, το φίλο μας το Βάσον, και αυτός ένας πολύ καλός φίλος, φυσικά είναι κάτω ότι εργάζεται, δεν δίνει το παρόν του πάντοτε, αλλά το πνεύμα του είναι εδώ. Τις εκδρομές της Άννα Κόνελλη, την υπερευχαριστούμε για την προσφορά. Για την εισφορά. Το Ρούμε Σπράσερι, το φίλο μου τον Νεοκλήντον Παναγιώτου, ένα νέο παιδί της Παρεγίας, τον υπερευχαριστούμε. Το NN Accountancy Services Limited, το φίλο μας τον Νέαρχο. Και αυτός δεν μπορούσε να είναι εδώ, μας στέλνει την αγάπη του. Αυτοί όλοι οι φίλοι, αυτές οι εταιρείες είναι πάντοτε μαζί μας και πράγματι τους ευχαριστούμε. Τέλος, το Showtime Promotions, το Γιώργο και τον Μιχάλη, που μας έφεραν εδώ αποκλειστικά τον καταξιωμένο Έλληνα τραγουδιστή Δημήτρη Κοντολάζων, που θα μας διασκεδάσει με το δικό του ρεπερτόριο. Allow me to say a few words in English for the English-speaking BBCs. Thank you very much for coming over here, for coming and joining us. And thank you for the honor of being here with us. We really do appreciate, and you always know that Παρεγκυνιακή is with you all the time. Whatever you want, we are there for you. Once again, I would like to thank you all for coming here and be with us in this fantastic event. Thank you. Αμέσως μετά τις ομιλίες ακολούθησε γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, για το οποίο φρόντισε ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής Δημήτρης Κοντολάζος, ο οποίος ήρθε από την Ελλάδα ειδικά για αυτή την εκδήλωση μαζί με την Μαρία Μιχαήλ και με πολυμελή ορχήστρα. Ας παρακολουθήσουμε πλάνα όπως τα κατέγραψε η κάμερα του Hellenic TV από αυτή την όμορφη βραδιά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε κοντά μας σήμερα και θα σας το ανταποδώσουμε με ένα υπέροχο βράδυ. Όμως θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Πάμπο Χαραλάμπους, ο οποίος με κάλεσε εδώ κοντά σας και στην εφημερίδα σας, την Παρεγκυνιακή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά εδώ μακριά από την πατρίδα, αλλά έχετε κάνει δεύτερη πατρίδα, οπότε είναι ωραία. Ξέρω ότι έχετε έρθει οι περισσότεροι από χρόνια, οπότε έχετε οργανωθεί. Να είστε αγαπημένοι και να περνάτε καλά. Σας αφιερώνω όλους ένα τραγούδι που εσείς το κάνατε πολύ μεγάλη επιτυχία στην καριέρα μου. Ήμουν κάποτε για σένα μια τελειωτή αγάπη, μια σανίδα σωτηρίας στις ελπίδες σου φερά. Ήμουν κάποτε για σένα το νερό μες στο ποτήρι, το ατέλειωτο χατήρι τη μεγάλη σου χαρά. Όλα τα δώσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα, γιατί εσένα στη ζωή μου μόνο εσένα αγάπησα. Όλα τα δώσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα. Έτσι. Κάποτε για σένα το μεγάλο όνειρό σου, η καρδιά και το μυαλό σου και ο πρώτος σου σταθμό.
κάποτε για σένα. Ουρανό στην καμαρά σου, τώρα βλέπω ότι μόνον ένας αριθμός. Το ξέρουμε, όλα τα δώσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα, γιατί εσένα στη ζωή μου μόνο εσένα αγάπησα. Όλα τα δώσα για σένα. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, Παναγιά μου εγώ, που σε λαχταρώ και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, Παναγιά μου εγώ, που σε λαχταρώ και σε νοιάζομαι, πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Έλα παιδιά, πάμε! Ανέμου πέρασμα, μοιάζει να είναι ο καιρός. Γίνομαι ένα μ' όλους, γίνομαι κύκλος και ανοίγομαι, μεγαλώνει κι ο Θεός. Έρχονται οι μέρες και περνάνε, δανεικά ζητάνε, κόκκινα στολίδια σου φοράνε και σε παρατάνε. Ό,τι μέχρι σήμερα δεν έκανες, απόψε κάνε, λόγια κλειδωμένα άνοιξε. Έρχονται οι μέρες και περνάνε, δανεικά ζητάνε, κόκκινα στολίδια σου φοράνε και σε παρατάνε. Ό,τι μέχρι σήμερα δεν έκανες, απόψε κάνε, λόγια κλειδωμένα άνοιξε. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Πάμε παιδιά, να είστε καλά. Δυο ξένα χείλη φίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχωράμε καρδούλα μου, βαριά σε έχω πληγώσει. Εκεί που ήταν το σώμα μου, δεν ήταν η καρδιά μου. Εσένα με σκεφτόμουνα κι εσύ ήθελα κοντά μου. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα, αχ περπάτησα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ αμάρτησα. Για μια νύχτα παράνομα, πάτησα. Έλα. Δυο μάτια μου ξεμιάλισαν για λίγο την καρδιά μου, γι' αυτό και παρασύρθηκα και δική απ' τα νερά μου. Χίλιες φορές μετάνιωσα για αυτή την άδεια ώρα. Συγχωράμε καρδούλα μου και πλάι μου προχωρά. Οπα! Δεν σου κάνω τον Άγιο, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Δεν σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα.
γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει. Εγώ δεν είμαι απ' αυτούς που ξεγελάς με κλάματα. Εγώ είμαι μάτια μου απ' τη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σ' αγαπώ. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Λέγε ό,τι θες, λέγε. Εγώ θα σ' αγαπώ. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Τίποτα δεν σου ζητώ παραπάνω. Δώσε μου, στο λέω θα πεθάνω. Στο σταυρό που σπια κούκλα είναι αυτή. Αγγελική Δάρα. Στο σταυρό που σου κάνω. Γιατί στο λέω θα πεθάνω. Στο σταυρό που σου κάνω. Μετά θα πως τραγουδήσεις, έτσι. Πως τραγουδήσεις μετά. Με ποια δικαιολογία θα κλέψεις εντυπώσεις από εκεί τέλεπτες. Εξαντλήθηκα μια αγάπη που πεθαίνει. Μην προσπαθείς να σώσεις του χωρισμού τη μάχη. Όλα κρίθηκα. Τα πάντα τέλειωσαν. Το ξέρεις έφτεξες. Κι αυτά που θέλω να σου πω. Τα μάτια μου στα λένε. Τα μάτια που τα μάγεψαν, τα χείλη σου του καίνε. Για όσα έχω στο μυαλό, αυτά τα χείλη φταίνε. Μια νύχτα στον παράδεισο, μαζί σου να περάσω. Θεός να νιώσω πλάι σου και όλα στα χάσω. Μια νύχτα στον παράδεισο, μαζί σου να τη ζήσω. Και τη φωτιά που μ' άναψες με τα φιλιά να σβήσω. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου, ελεύθερος πουργίτη. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω. Θες εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω. Θες εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Καλύτερα μονάχος μου, ελεύθερος πριγί. Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω. Όταν αγκαλιά μου, μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος, δεν ξέρω για που πάω. Ένα μόνο ξέρω, πόσο σ' αγαπάω. Είμαι στα χάη μου, όταν σ' έχω πλάι μου. Κι όταν είσαι χωριά μου, μετρώει στενά χωριά μου.
Είμαι στα χάη μου όταν σε κοπλάει μου κι όταν είσαι χωριά μου με τρώει στενά χώρια μου. Προσευχή τα χείλη μου για σένα λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Να ξαναρθείς κοντά μου μέσα στην αγκαλιά μου. Επάνω τη γη να σ' αναζητάω, σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω, ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω, ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Έλα! Και μ' αφήνεις πως θα ζήσω μόνος στη ζωή αφού σ' έχω αγαπήσει, έλα πια να ζήσουμε μαζί. Έλα μη μ' αφήνεις μόνο μου, σκέψου λίγο και τον πόνο μου, μια φτωχή καρδιά που σ' αγαπά να μην την τυράννας. Έλα μη μ' αφήνεις μόνο μου, σκέψου λίγο και τον πόνο μου, μια φτωχή καρδιά που σ' αγαπά να μην την τυράννας. Ολόκληρη αυτή την όμορφη εκδήλωση θα σας την παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό της Hellenic TV.